Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους αναμένεται να προκηρυχθεί και το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες κατοικιών να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των σπιτιών τους, πραγματοποιώντας συγκεκριμένες επεμβάσεις. Μαζί μας η Πέννη Χαλάτση, δημοσιογράφος του insider.gr. Πέννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Μέσα στους επόμενους μήνες, λοιπόν, ξεκινά το νέο Εξοικονομώ Κατοίκον. Να πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα διαφέρει σε σύγκριση με το προηγούμενο, καθώς διευρύνονται οι εισοδηματικές κατηγορίες, ενώ δεν απαιτείται τραπεζικός δανεισμός. Θα αφορά περίπου σε 40.000 νοικοκυριά. Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης θα φτάνει και το 70%, ενώ ο μέγιστος προϋπολογισμός ανακατοικία θα φτάνει τις 25.000 ευρώ. Πώς θα γίνεται η χρηματοδότηση? Η χρηματοδότηση θα γίνεται είτε με ιδία κεφάλαια και επιχορήγηση, είτε με τραπεζικό άτοκο, τραπεζικό δανεισμό και επιχορήγηση. Για παράδειγμα, αν κάποιος προχωρήσει σε παρεμβάσεις ύψους 10.000 ευρώ και λάβει το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης, που είναι το 70%, θα πρέπει τα 3 χιλιάρικα να τα βρει, να τα βάλει είτε από την τσέπη του είτε από δάνειο, και τα 7 χιλιάρικα να τα πάρει από τον προϋπολογισμό του προγράμματος. Να πούμε εδώ ότι δεν θα πάρει χρήματα ο ίδιος, αλλά τα χρήματα θα πάνε για την πληρωμή των προμηθευτών. Και όσο κάτι άλλο που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι καταναλωτές είναι ότι αν είναι πάνω από δύο οι ιδιοκτήτες του ακινήτου, πάνω από ένας μάλλον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου, θα πρέπει να δηλώσει, να κάνει τη δήλωση αυτός που έχει το χαμηλότερο εισόδημα, καθώς έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να λάβει μεγαλύτερο ποσοστό επιχορήγησης. Ωραία, τώρα ποια είναι τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα? Τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα είναι εισοδηματικά. Λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό και το ατομικό εισόδημα. Το κτίριο αφορά σε διαμερίσματα, μονοκατοικίες και πολυκατοικίες. Το ακίνητο δεν πρέπει βέβαια να έχει κριθεί κατ' εδαφιστέω. Θα πρέπει να φέρει οικοδομική άδεια και η ενεργειακή κατηγορία στην οποία θα πρέπει να έχει καταταχθεί θα πρέπει να είναι ίση ή μικρότερη της κατηγορίας Δέλτα. Να πούμε εδώ ότι αν κάποιο ακίνητο έχει ήδη ενταχθεί σε προηγούμενο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και βρίσκεται σε υψηλότερη κατηγορία, για παράδειγμα σε κατηγορία Β, δεν μπορεί να ξαναενταχθεί στο πρόγραμμα. Ωραία, και ποιες εργασίες επιδοτούνται? Επιδοτούνται όλες οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, οι οποίες φέρνουν ενεργειακή εξοικονόμηση μέχρι και 30%, ή αυτές που επιτρέπουν να αναβαθμιστεί το ακίνητο κατά μία κατηγορία. Πάντα αυτό γίνεται σε συνεννόηση με τον ενεργειακό επιθεωρητή και υπάρχει μια μεγάλη γκάμα παρεμβάσεων που μπορεί να επιλέξει ο καταναλωτής ανάλογα με την τσέπη του.